πυρηνό με αρκολί προσωπικό. Στο διπορικό μας στα κάτω περβολάκια είμαστε πολύ τυχεροί. Είχαμε την τύχη να συναντήσουμε επισκέπτες. Επισκέπτες πολύ ιδιαίτερους. Επισκέπτες που μιλούν ελληνικά. Γεια σας. Θα μας πείτε το σκοπό που είστε εδώ. Είμαστε εδώ ήρθαμε να περάσουμε από το φαράγγι. Πώς το λέμε το φαράγγι εδώ. Τα περβολάκια βρίσκονται σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από τις Λιθίνες, σε παρακαμπτήριο οδό που αρχίζει από τον εθνικό δρόμο Σιτίας Ιεράπετρας. Στην περιφέρεια των περβολακίων ανήκει και η πολύ γνωστή Μονή του Καψά. Το χωριό αποτελείται από τρεις συνοικισμούς, τα πάνω, τα κάτω περβολάκια, καθώς και τον μικρό συνοικισμό του Πέζουλα. Στο βουνό Καπαρού Κεφάλα, που βρίσκεται στην ίδια περιοχή και στο σπήλαιο Βούρνεφέρτο, ο Γάλλος ερευνητής Φουαρέ ανακάλυψε σχήματα σχοινών κυνηγού με παράσταση θεάς που τη συνοδεύουν ο σκύλος της και ολόκληρη σειρά από άγρια ζώα που είτε έχουν χτυπηθεί από δόρατα και βέλη ή έχουν πιαστεί στα δίχτυα. Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα Κουβαράκι. Υγιεινές, παραδοσιακές γεύσεις αξεπέραστης ποιότητας. Ξύγαλο, στάκα, εκλεκτά τυριά. Γιαούρτι πρόβιο φρέσκο, αλλά και με λίγα λιπαρά. Κρέμα, ριζόγαλο. Όλα μας τα προϊόντα παρασκευάζονται με φρέσκο γάλα παραγωγών της περιοχής μας, στο πιστοποιημένο εργαστήριό μας, στο Χαμέζι. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού. Κεντρική διάθεση για τη Σιτία, Παπαναστασίου 22 και Καπετάν Σιφη 4. Τηλέφωνα 28430 28830 και 23815. Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα Κουβαράκι. Τα αγαπάμε και τα εμπιστευόμαστε χρόνια τώρα. Το διπορικό μας στα κάτω περβολάκια είμαστε πολύ τυχεροί. Είχαμε την τύχη να συναντήσουμε επισκέπτες. Επισκέπτες πολύ ιδιαίτερους. Επισκέπτες που μιλούν ελληνικά. Γεια σας. Θα μας πείτε το σκοπό που είστε εδώ. Πρώτο το σκοπό που είμαστε εδώ, ήρθαμε να περάσουμε από το φαράγγι. Πώς το λένε το φαράγγι εδώ, είναι περιβολίων από το Μόνη Καψά. Είναι πανόμορφο φαράγγι, είναι λίγο δύσκολο, μας πήρε 2 ώρες. Καλά, δεν είναι τόσο δύσκολο, ήρθαμε από κάτω προς τα πάνω. Πολύ όμορφο, έχει πάρα πολλά βοτανικά και τέτοια μέσα και είναι πολύ, τι θα πούμε λέξη, όμορφο, βρίσκεις πολύ όμορφο, ναι. Από πού μάθατε για το φαράγγι και ήρθατε εδώ? Ακριβώς από φίλος μας ο Χάνς, αλλά ναι, είναι γραμμένο σε ένα βιβλίο που γράφει δύο φορά στην Κρήτη που να περπατάς και να βλέπεις όμορφο. Και να σου πω και το χωριό εδώ είναι πολύ ωραίο και το περιβάλλον γύρω, ναι, όμορφο. Άκουσα πριν την κυρία να λέει μου αρέσει πολύ το κρασί. Ναι, του αρέσει γιατί είναι ντόπιο κρασί εδώ βέβαια και δεν φαίνεται αλλά είναι λίγο δυνατό και πολύ ωραίες μεσέδες εδώ που μας έχουν φτιάξει. Ελληνικά πού μάθατε όλοι? Μάθουμε εδώ, μάθουμε από τον κόσμο πρώτα, όχι να διαβάζουμε, τώρα πάμε και εμείς.
μάθημα βέβαια. Δεν ξέρω αν η Κρίσα, η δασκάλα μας που είναι από ΣΥΤΙΕ, μας βλέπει. Αλλά μας δίνει μάθημα ελληνικά. Πολύ καλή είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, να προσπαθείτε να μάθετε ελληνικά. Μας τιμά ιδιαίτερα εμάς τους Έλληνες. Είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, προσπαθούμε. Είναι, βέβαια, έχουμε λίγο δυσκολίες. Πιο πολύ να γράψουμε, να διαβάσουμε εύκολο, αλλά με τηγίτες και αυτά, τσίκα σιγά. Και... Άρα θα λέγατε στους φίλους σας στην Ευρώπη να έρθουν και να δουν το Φαράκι, να έρθουν Κρήτη για διακοπές. Βέβαια, σίγουρα. Είναι, Κρήτη είναι πολύ όμορφο μέρος, όλο το νησί είναι πολύ καλή από Ευρώπη. Το ξέρουμε και το ξέρουμε, πιστεύω. Βλέπω, νομίζω, φέτος θα έρθουν πολύ κόσμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Νιώσε το λούξου να επιβάλλεται. Μπες στο στέκι όλων των επώνυμων ανδρικών ρούχων. Lacoste, Bostonia, Marlboro Classic, Grupo Bizarro, Three Guys, Lee, Mex, Diesel. Σπορ διάθεση, casual εμφανίσεις, επίσημο ντύσιμο. Πόπι Κορνάρου. Ελευθερίου Βενιζέλου 33 και Βιτσέντζου Κορνάρου. Τηλέφωνο 28430-22615 και 6976-651-325. Πόπι Κορνάρου. Όταν η μόδα σε ακολουθεί. Είμαστε στο χώρο της κυρίας Αντωνίας, εδώ στην κουζίνα της, όπου μεγαλουργεί και βλέπω πάρα πολλά καλά πράγματα εδώ. Τι θα φτιάξουμε, Αντωνία, σήμερα? Χοιρινό με ασκολύπρους. Χοιρινό με ασκολύπρους, λοιπόν. Χοιρινό, κομμένο μπουκές, ασκολύπρους, τους οποίους τους βρίσκουμε στη φύση, στα χωράφια, στο βουνό. Ναι. Μαραθώ, που έχει πάρα πολύ το χωριό. Ωραία, και κρεμμύδι... Ψιλοκομμένο, κρασί μονή στο πλού, ελαιόλαδο μονή στο πλού και πάμε να ξεκινήσουμε αλάτι από τη θάλασσα, από ό,τι βλέπω. Υπάρχει μια ιδιαίτερη περιοχή που βρίσκεται αυτό το αλάτι. Από τον Αδιάβατο, από κάτω. Από τον Αδιάβατο, λοιπόν. Τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε? Ξεκινήσουμε. Ωραία, πάμε. Με ανάψει να κάψει το λάδι. Ωραία, περιμένουμε λοιπόν να κάψει το λάδι. Ό,τι μου λες, εγώ σε βοηθάω για να φτιάξουμε ένα παραδοσιακό φαγητό της Κρήτης, της περιοχής εδώ της Σιτίας, χοιρινό με ασκολύπρους. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντωνία, το λάδι μας έχει κάψει. Μάλιστα. Βάζουμε με προσοχή ένα-ένα κομμάτι το κρέας. Βγάουμε τώρα. Έτσι. Για να το μυρίσουμε με το λάδι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αφήνω την κουτάλα στην αρχόντισσα της κουζίνας. Δεν αναλάβω. Περιμένουμε. Εννοείται. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Έτσι δεν λέμε? Έτσι λέμε. Οπότε και εμείς πρέπει να περιμένουμε το κρέας να μυρίσει με το λάδι. Και εν συνεχεία θα ρίξουμε το κρεμμύδι. Θα ρίξουμε το κρεμμύδι. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορεί να μαγειρευτεί αυτό το φαγητό? Ή υπάρχει κάποιος άλλος εναλλακτικός τρόπος που μπορεί να μαγειρευτεί αυτό το φαγητό? Δεν νομίζω, τι άλλο να κάνεις. Παραδείγματος χάρη, ξέρω ότι κάποιοι ρίχνουν το κρεμμύδι πρώτα, το σοτάρουν και μετά ρίχνουν το κρέας. Είναι
πολύ το κρέας και θα μας καεί το κρεμμύδι. Σωστό. Σωστό. Ιδιαίτερες, εκλεκτές, λεπτές γεύσεις από όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στον κόσμο των γευστικών απολαύσεων. Για τους λάτρεις των σπάνιων γεύσεων και για όσους απλώς αναζητούν κάτι διαφορετικό. Αποκλειστικά γεύσεις Μιράν. Γκουρμέ πιάτα επιλογής σας, έτοιμα και κατά παραγγελία που εμείς δημιουργούμε. Κριτσίνια κρουτών σε διάφορες γεύσεις Ιταλίας. Δεκάδες παραδοσιακά προϊόντα. Παξιμάδια Σιτίας, ζυμαρικά Κοζάνης, ελληνικά όσπρια, μπαχαρικά, καρικεύματα, μαρινάτες, αλλά και ψαρικά, ουζομεζέδες, φρέσκα, παστά αλίπαστα. Ακόμη, πλούσια κάβα επιλεγμένων κρασιών. Ο κόσμος των γευστικών απολαύσεων σας περιμένει σε τιμές που θα κινήσουν την περιέργειά σας και σε πώληση χονδρική λιανική. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα μπαχαρικά της εταιρείας Σιβάς. Δώστε μας την ευκαιρία να αναλάβουμε τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις και εντυπωσιάστε τους καλεσμένους σας. Γευστικές απολαύσεις. Νέο κατάστημα στην οδό Βιτσέντζου Κορνάρου 5355 στη Σιτία. Υπεύθυνος Στέλιος Περάκης. Τηλέφωνο 28 43 0 24 518. Ναι, θα μου δώσεις το κρεμμύδι. Το ρίξω. Ναι. Όλο, ρίξω, το ρίξω όλο. Το ρίξω όλο, αλλά να πάει. Θα το τακτοποιήσω εγώ. Ωραία. Τώρα είναι που θα μυρίσει έτσι η μαμάς. Ναι. Ήδη είμαστε ακόμα στην αρχή και οι μυρωδιές βγαίνουν πολύ έντονες και φαντάζομαι η συνέχεια θα είναι ακόμα πιο έντονες οι μυρωδιές. Θες και ο μάραθος. Θα σου δώσω και το μάραθο ή πρέπει... Κρασί πρώτα. Το κρασί πρώτα. Ναι. Ωραία. Εδώ είναι κρασί μονή στο πλού, βιολογικότατο. Και δεν με πειράζει και το στομάχι μου. Έτσι. Πάντα το πίνω στην υγεία του γούμενη. Έτσι, να είναι καλά ο γούμενος. Να είναι καλά ο γούμενος, γιατί είναι το μόνο κρασί που δεν με πειράζει. Ωραία. Πόσο να ρίξω. Όλο. Όλο. Το ρίξαμε όλο. Έχεις λεφτά και δεν θέλεις να τα τρως τα μελάνια? Ink Center. Γέμισε τώρα τα άδεια σου μελάνια στις χαμηλότερες τιμές και με τη μοναδική εξυπηρέτηση των Ink Center. Για όλους τους εκτυπωτές, φαξ, φωτοτυπικά και πολυμηχανήματα, Ink Center. Θα μας βρείτε στην Παπαναστασίου 28. Τηλέφωνο 28430-22077. Ink Center. Γεμίζει και δεν κοστίζει. Επίσημο συνεργάτη ΣΥΤΑ για την επαρχία Σιτίας, Ink Center, Βασίλης Μανετάκης. Ευχαριστώ, μάραθο. Να σου δώσω και το μάραθο. Όλο. Μπουμπούριστο. Μπουμπούριστο. Μ' αρέσει αυτό. Ρίξαμε λοιπόν και το μάραθο. Ναι. Ο οποίος θα δώσει μια πολύ έντονη γεύση στο φαγητό μας. Είναι η εποχή τώρα που ο μάραθος είναι στα καλύτερά του, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι ένα χορταρικό το οποίο όπου θα τον βάλεις δίνει πολύ έντονη γεύση στο φαγητό μας. Στα κουκιά, στις αγκινάρες. Στα κουκιά, παντού. Τα σαλαχανοπιτάκια. Μαραθοπίτια. Μαραθοπίτια και η κριτική κουζίνα είναι ατελείωτη και πετανόστιμη. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο από ό,τι βλέπω. Ναι, και το πιπέρι να ρίξουμε λίγο. Να ρίξουμε και λίγο πιπέρι, φρεσκοτριμμένο. Μπόλικο. Μπόλικο. Ναι. Κάτσε να δω πώς. Να ρίξουμε μπόλικο. Ναι. Εστάζει αυτό το πράγμα εδώ που κάνουμε τώρα. Εντάξει. Ωραία, πολύ ωραία. Να ρίξουμε και το νεράκι και να περιμένουμε να ρίξουμε να βράσει. Ένα ποτηράκι νερό. Όλο έτσι. Ναι, δεν θα φτάσει καλά. Ωραία. Να το χαμηλώσουμε. Να το σκεπάσω. Να το σκεπάσουμε. Να ρίξουμε λίγο αλάτι. Να ρίξουμε το αλατάκι. Ναι. Ωραία, αλάτι στο φαγητό μας. Πόσο να ρίξω, μία κουταλίτσα. Δύο.
Να νοστιμήσει το κρέας και να πάρει ύστερα και ασφόλυμπρος. Ωραία. Δύο κουταλάκια λοιπόν αλάτι από τη θάλασσα. Χωρίς καθόλου χημικά. Καθόλου. Και γίνεται και πιο νόστιμο το φαΐ με το αλάτι. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, το σκεπάζουμε. Να περιμένουμε να βράσει. Και είμαστε στην αναμονή. Ωραία. Προκαθαριστήρι από την Τυρία ΣΥΚ, Μαρία Γιαννακάκη. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό των ρούχων, παπλωμάτων, κουρτινών, κουβερτών. Πλήσιμο στέγνωμα με το κιλό για τους φοιτητές. Παράδοση κατοίκων. Στέγνοκαθαριστήρι από την Τυρία ΣΥΚ, Μαρία Γιαννακάκη, Βιτσέντζου Κορνάρου 8 στην Σιτία. Τηλέφωνο 28430-26555. Για να δούμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, Αντωνία. Το φαγητό μας, όπως έχουμε πει και πριν, αναδίδει έντονα τις μυρωδιές του. Δεν περνάει την κάμερα. Σίγουρα δεν περνάνε. Τώρα θα βγάλουμε το κρέας. Βγάλουμε το κρέας. Γιατί αλλιώς θα χρειαστούμε πάρα πολύ ζουμί. Ακριβώς. Να κάτσουν τα χόρτα μέσα. Βέβαια αυτό το φαΐ γίνεται και με αρνί και με κατσίκι. Βέβαια. Για όποιον δεν θέλει. Εμείς επιλέξαμε σήμερα να το κάνουμε με χοιρινό, το οποίο είναι εξίσου νόστιμο. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω τώρα θέλεις να σου φέρω τους ασκολύμπρους. Τους ασκολύμπρους. Ωραία. Εδώ είναι οι ασκολύμπροι. Εδώ οι ασκολύμπροι βέβαια είναι για να φάει ένα στρατός. Ναι, είναι πάρα πολύ. Γίνονται και σαλάτα βέβαια. Ναι. Γίνονται και με ντομάτα. Είναι, είπαμε, η κριτική, η παραδοσιακή κουζίνα είναι ατελείωτη. Ατελείωτη. Μπορείς να φτιάξεις πάρα πολλά πράγματα από ένα είδος και μόνο. Μπορείς να φτιάξεις διαφορετικά πιάτα. Νομίζω ότι είμαστε. Μην να φτάσουμε, να φάμε. Θα φτάσουμε, θα φτάσουμε. Πολύ ωραία. Να δείξει λίγο ακόμα. Εντάξει. Θα ρίξουμε ξανά το κρέας πάλι. Και θα περιμένουμε τώρα να βγάλουν τα υγρά τους για στο λίμπρι. Κάποια βοήθεια που χρειάζεσαι. Θα μαραθούν αυτά. Θα δυναμώσουμε λίγο. Να μαραθούν πιο γρήγορα. Οι μυρωδιές παρασύρουν σε ένα ταξίδι γεύσεων και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ενδώσεις την απόλυτη απόλαυση. Κρητικό σπίτι. Με γνώμονα την παράδοση δημιουργούμε καθημερινά μικρά γαστριμαργικά θαύματα. Απολαύστε λαχταριστούς μεζέδες, φρέσκα ψάρια, απολαυστικές πίτσες, υπέροχες μακαρονάδες και τις μοναδικές σπεσιαλιτέ της δημιουργικής μας κουζίνας στο ιδανικότερο περιβάλλον με θέα όλο το λιμάνι της Σιτίας. Παραδοσιακή ταβέρνα Κρητικό σπίτι, Καραμανλή 10, Σιτία. Υπέροχες γεύσεις και στον χώρο σας. Τηλέφωνο 28430-25133. Γεύσεις που δεν μπορείς να τους αντισταθείς. Αντωνία, πάμε να δούμε. Έχει περάσει αρκετή ώρα. Έχει περάσει ο χρόνος που μας χρειαζόταν. Ναι, και πάμε να δούμε τι λέει το φαγητό μας. Το φαγητό μας. Το φαγητό μας είναι έτοιμο από ό,τι μπορώ να καταλάβω και μπορώ να δω.
Και πάμε να το τελειώσουμε με. Κάποιοι το κάνουμε με αυγολέμονο. Βάλουμε αλεύρι για να γίνει. Εμείς θα βάλουμε αλεύρι, θα το κάνουμε, πώς το λένε, Ντερμπιγέ. Ντερμπιγέ. Εμείς θα το κάνουμε έτσι λοιπόν. Έχουμε φτιάξει εδώ αλεύρι με νερό που έχουμε ανακατέψει. Και ίσως δεν θα χρειαστεί και όλο. Γιατί έχει χυλώσει αρκετά. Ωραία. Ρίξει λίγο. Εντάξει. Η διαδικασία του φαγητού μας ολοκληρώθηκε. Είναι, φαίνεται και είναι πετανόστιμο. Και τι λες, πάμε να σερβίρουμε. Βεβαίως. Θα σερβίρουμε στο πιάτο, θα σερβίρεις, να σερβίρω, θα σερβίρεις. Όπως θες. Είσαι οικοδέσποινα, οπότε εσύ θα σερβίρεις. Ένα υπέροχο πιάτο, εντελώς παραδοσιακό. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει. Εδώ θέλει και μερικές βούτες εντωμεταξύ. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το πιάτο μας. Χοιρινό. Με ασκολύμπρους. Μια παραδοσιακή συνταγή. Συνταγή. Πεντανόστιμη. Πεντανόστιμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αντωνία. Δημιουργήσουμε το πιάτο που μόλις είδατε. Χρειαστήκαμε 1 κιλό χοιρινό κρέας κομμένο σε μπουκές. Κρεμμύδι μπόλικο ψιλοκομμένο. Μάραθο. Μάραθο το οποίο βρίσκουμε στη φύση. Μισό ποτηράκι κρασί. Μονίστοπλου. Ελαιόλαδο μπόλικο μονίστοπλου. Μπόλικο ελαιόλαδο. Ασκολύμπρους, του οποίου επίσης βρήκαμε στη φύση. Αλάτι. Στου ασκολύμπρους, για κάποιον που δεν του ξέρει. Είναι ένα αγκάθι. Είναι ένα αγκάθι το οποίο είχες την καλοσύνη να το έχεις καθαρίσει με ιδιαίτερη φροντίδα από ό,τι είδαμε. Αλάτι το οποίο βρήκαμε και αυτό από τη θάλασσα. Και πιπέρι. Και στο τέλος λίγο νερό με αλεύρι. Αυτά λοιπόν είναι τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για να δημιουργήσουμε το πιάτο που μόλις είδατε. Καλή μας όρεξη. Καλή μας όρεξη. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίσατε. Τι θα φτιάξουμε, Αλεξάνδρα? Θα φτιάξουμε μακαρόνια σε ψητά. Ωραία. Θα βάλουμε όλο το αλεύρι. Όλο. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Να φτιάξουμε πολλά για να σας πω.